Ο Γιάννος Κουμής και ο Αναστάσιος Φωκά έζησαν μαζί τα παιδικά και εφηβικά τους χρόνια στον κατεχόμενο Άγιο Θεόδωρο Καρπασιάς και η τραγική μοίρα τους επεφύλασε να πορευθούν σαν σύγχρονοι διόσκουροι μαζί και στον θάνατο υπερασπιζόμενοι την κυπριακή ελευθερία το μαύρο καλοκαίρι του 1974. Έχτε ζαμπέ αντιμπροσκολή και ήρθα 12 χρόνια και είπα που θέλουμε να μάθουμε χτιστάες. Ναι. Ελάτε, άμα θα πιάσετε δουλειά μου τώρα. Και μείνω στην μία που πια στρατιώτες. Ο Γιάννος ήταν και βαφτιστικός μου, έμεινε λίγο παραπάνω καιρό. Αλλά την ίδια ημέρα σκοτωθήκα στην Κυπριακή. Το πρωί τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο των δύο φίλων στην εκκλησία Αγίου Θεοδόρου του Στρατιλάτη στην Ξυλοτύμπου, στον προάβλιο χώρο της οποίας υπάρχει και μνημείο αφιερωμένο στους δύο ήρωες. Την πολιτεία εκπροσώπησε ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου Θεοδόσης Τσόλας. Προς τους συγγένεις των δύο ήρωων εκφράζουμε τη μεγάλη μας εκτίμηση και τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη για την ηρωική θυσία πλήθους κράτους. Ο Γιάννος Κουμής, στρατιώτης του 201 τάγματος πεζικού, έπεσε την πρώτη μέρα της εισβολής στην επιχείρηση κατάληψης της περιοχής Σακάρια στην Αμοχωστό. Τάφηκε σε ομαδικό τάφο στο κημητήριο του Τιμίου Σταυρού της κατεχόμενης πόλης. Την ίδια μέρα, λίγες δεκάδες χιλιόμετρα βορειότερα και συγκεκριμένα στην περιοχή Συγχαρή, έπεσε εκτυπημένος από πυρά της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας ο Αναστάσιος Φωκά, ο οποίος υπηρετούσε στην 181 μοίρα παιδινού πυροβολικού.